Από τις 6 το πρωί είναι σε ισχύ στη χώρα η γενικευμένη απαγόρευση κυκλοφορίας. Πώς σας φαίνεται η δεύτερη καραντίνα? Τι να κάνουμε. Οι δρόμοι είναι άδειοι και οι ελάχιστοι που κυκλοφορούν έχουν φροντίσει είτε να στείλουν το γνωστό μήνυμα στο 13033 είτε να προμηθευτούν τις βεβαιώσεις κυκλοφορίας. Τίποτα δεν θυμίζει το κυκλοφοριακό κομφούζιο που επικράτησε χθες, λίγες ώρες πριν από τη γενικευμένη απαγόρευση κυκλοφορίας. Πώς κυκλοφορείτε σήμερα? Με χαρτί. Έχω μαζί μου ένα έντυπο γιατί έστειλε SMS και δεν μου απήντησαν. Είτε χαρτί? Ναι, έχω το χαρτί στη τσέπη. Δεν βρήκα δυσκολίες. Η ατμόσφαιρα στην πόλη θυμίζει Μάρτιο όταν επιβλήθηκε το πρώτο λουκέτο. Με την όποια βοή φτάνει στα αυτιά μας να είναι απόκοσμη τόσο που καταντά σοκαριστική. Ο εμπορικότερος δρόμος της πόλης του Ηρακλείου είναι απόλυτα άδειος. Ελπίζω να αποδώσουν τα μέτρα. Εύχομαι να είναι όλοι υγιείς και να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε με τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Η άλλοτε πολύ βουή κεντρική αγορά της πόλης του Ηρακλείου, με τα καταστήματα, τους πλανόδιους πολιτές και τους καφενέδες, είναι έρημη σήμερα. Δεν έχει δουλειά. Δεν έχει δουλειά, Τίποτα. Πώς σας φαίνεται η δεύτερη καραντίνα? Θα δείχνει μόνος του. Θα τα καταφέρουμε, λέτε? Υγεία μόνο. Ευχή όλων η απαγόρευση αυτή να διαρκέσει ως τις 30 Νοεμβρίου, όπως είναι αρχικά προγραμματισμένο, και να είναι η τελευταία φορά που πατάμε stop στην καθημερινότητά μας. Εγώ λέω ότι θα τα καταφέρουμε με λίγη δική μας προσπάθεια. Λίγη προσπάθεια παραπάνω. Από όλο τον κόσμο ζητάμε. Για να δούμε καλές μέρες στα Χριστούγεννα.